Η 47η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι, όπως πάντα, μέρα μνήμης και μάχης για την εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία. Είναι μέρα που φωνάζουμε ακόμα πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά, τα αντιυμπεριαλιστικά συνθήματα του λαού και της νεολαίας. Ειδικά σήμερα, με τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μέσα σε αυτούς και των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί η μεν αστική τάξη της Ελλάδας συμμετέχει έχοντας ως πολιτική ενίσχυση του κεφαλαίου τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, η δε της Τουρκίας, γιατί αναζητά μεγαλύτερο ρόλο και επέκταση στην περιοχή, κάνει πολέμους και αμφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και σε βάρος των λαών της περιοχής. Η πάλη του λαού και των εργαζόμενων ενάντια στη Χούντα αποτελεί πηγή έμπνευσης για την οργάνωση του δικού μας αγώνα, ενάντια στις πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή μας και θέλουν να ζούμε με ψίχουλα. Σήμερα, οι κυβερνώντες και τα καλοπληρωμένα παπαγαλάκια τους λυσάνε για να βάλουν εμπόδια με την τρομοκρατική τους προπαγάνδα και την καταστολή, με πρόσχημα την καραντίνα, για να μην γιορταστεί η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Είναι καθαρό ότι δεν τους έπιασε ο πόνος για την υγεία και τη ζωή του λαού. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να σπηλώσουν, να μειώσουν και αν μπορέσουν να καταπνίξουν το αντιμπεριαλιστικό, αντικαπιταλιστικό νόημα της μέρας. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Οι αγωνιστικές παρακαταθήκες του λαού και της νεολαίας δεν μπαίνουν στο γύψο με διατάγματα και απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των 4 ανθρώπων καθάπασαν την επικράτεια. Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα γνωρίζει πως οι διεκδικήσεις για ψωμί, παιδεία, ελευθερία πάνε παράλληλα με τη διεκδίκηση για υγεία και μέτρα στήριξης για το λαό μας. Τιμώντας την επέτειο του Πολυτεχνείου, είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την οργάνωσή μας, παλεύοντας ενάντια στους συμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια σε ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενάντια στην κρατική καταστολή και περιστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και διεκδικώντας ζωή και δουλειά με δικαιώματα, δημόσια και δωρεάν μόρφωση και υγεία. Διεκδικούμε την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών μας. Κλιμακώνουμε με τη συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία στις 26 Νοεμβρίου. Χαιρετίζουμε τις εσμενές εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Εμείς είμαστε η γενιά του 1-4 για των δημοκρατικών ελευθεριών. Το Πολυτεχνείο ήταν η αποκορύφωση, το κορύφωμα μάλλον του αντιδικτατορικού αγώνα της Χούντας των Συνταγματαρχών του 1967. Θέλουμε να πούμε ότι οι κολόνες του Πολυτεχνείου και αυτή τη στιγμή ακόμα έχουν τα συνθήματα έξω το ΝΑΤΟ, έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι βάσεις, που είναι το σύνθημα επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα βήθος αεροπλανοφόρο, το οποίο θα φέρει πολλά δεινά για το λαό μας και για την περιοχή. Ήδη πρόσφατα, εχθές δηλαδή στη Συρία και στη Λιβύη, σήμερα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, βλέπουμε δηλαδή πώς ξεκληρίζουν τους λαούς για να περάσουν και να τα συμφέροντά τους το μεγάλο κεφάλαιο. Ο αγώνας συνεχίζεται για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δημοκρατικές ελευθερίες. Ο αγώνας συνεχίζεται.